παίκτες Θεσσαλονίκης. Και η ΕΡΤΡΙΑ όμως έχουμε το δικό μας περίπτερο από την πάνω μεριά, τη βόρεια πύλη της ΔΕΘ, από την Εγνατία. Εκεί βρίσκονται δύο καλές συναδέλφες, η Έλληνα Τσιώτα και η Μαρία Σιώτη. Γιατί υπάρχουν και σημαντικά εκθέματα από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση που πρωτοεξέπεμψαν, ας μην ξεχνούμε, από τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα λίγο αργότερα και από τους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, στο ραδιόφωνο και η τηλεόραση αρχικά. Έλσα μου, εδώ είμαι με τη Μαρία Τσιώτη, υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της ΕΡΤ3, από το περίπτερο της ΕΡΤ3. Χτυπάει η καρδιά της ΕΡΤ3 εδώ, στο σημείο που βρισκόμαστε, και φέτος η ΕΡΤ3 γίνεται 30 χρονών. 30 χρόνια λοιπόν από τις 14 Δεκεμβρίου του 1988, όταν εξέπεμψε το τρίτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης. Η ΕΡΤ3 ετοιμάζει πάνω σε αυτό τον καμβά, για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για την ιστορία της ΕΡΤ3, και για όσους είναι φίλοι της τώρα και για το μέλλον της ΕΡΤ3, ετοιμάζει μια σειρά από εκδηλώσεις και από δράσεις. Θα μας πει περισσότερα η Μαρία Ισιώτη. Γεια σας. Είμαστε το τρίτο μέτωπο, έτσι, της ΕΡΤ μέσα στην ΔΕΘ. Κάνετε. Έτσι είναι, όπως τα είπε και η Έλενα Ιτσιώτα, έχουμε ξεκινήσει, σχεδιάζουμε δράσεις, αλλά έχουμε ξεκινήσει ήδη να συγκεντρώνουμε φωτογραφικό οπτικό υλικό από πολίτες, από φίλους της ΕΡΤ3, από παλιούς συναδέλφους, ό,τι έχουν, και καλούμε τον κόσμο να έρθει εδώ να μας φέρει αν έχει κάτι που τον ενδιαφέρει. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε ένα ωραίο wallpaper εδώ σε όλο το, με ένα ωραίο μοντάζ που θα κάνουν οι συνάδελφοι, και ένα λεύκομα. Παίζει κάθε μέρα εδώ ένα ωραίο τρέιλερ που κάνανε επίσης οι συνάδελφοι από τηλεόραση με στιγμές από παλιές εκπομπές της ΕΡΤ3. Και όχι μόνο, και συνέδριο ετοιμάζεται να γίνει στη Θεσσαλονίκη δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, τη CBU, παρακαλώ Έλσα. Θα έλεγα μεγάλο κύρος προσλαμβάνει αυτή η δράση της ΕΡΤ3. Τα σχεδιάζουμε όλα αυτά. Έχει κλείσει η ημερομηνία του συνεδρίου. Όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο του εορτασμού των 30 χρόνων. Είναι το συνέδριο τον Οκτώβριο, το διοργανώνουμε εμείς, η ΕΡΤ με την ΕΡΤ3. Ένα συνέδριο δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών της CBU, που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, με θέμα φυσικά τη δημόσια τηλεόραση, και θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να γνωρίσουμε στους ανθρώπους αυτούς του εξωτερικού το ραδιόφωνο μας, την τηλεόρασή μας, το διαδίκτυό μας. Η ΕΡΤ3 συνεχίζει την πορεία της στον χρόνο, Έλσα, γιατί πραγματικά είναι ένα κανάλι που χαρακτηρίζει όλη τη δράση της περιφέρειας και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης. Και όλοι οι συνάδελφοι, πρέπει να το πω, το ζεις και εσύ, το ζούμε και εμείς εδώ. Κάνουμε μια μεγάλη, έτσι θα έλεγα, συντονισμένη προσπάθεια. Να σας πω στη συνέχεια κάποια άλλα πράγματα που σχεδιάζουμε. Το Νοέμβριο, ας πούμε, διοργανώνουμε μια συναυλία, ο 958 με τη ΕΡΤ3, μια συναυλία στη Ροτόντα με τον Βασίλη τον Λέκα, την Έλσα τη Μουρατίδου και το δικό μας τον Δημήτρη τον Νικολούδη. Και το Δεκέμβριο θα είναι η κορυφαία μεγάλη εκδήλωση, που θα είναι έτσι κι αλλιώς θα κορυφωθούν οι δράσεις τότε, γιατί τότε, το Δεκέμβριο, στις 14 συμπληρώνονται 30 χρόνια. Να πω για το περίπτερό μας εδώ ότι φέτος έχουμε τη χαρά για πρώτη φορά να φιλοξενούμε την επικεφαλής του Κέντρου Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Πολιτών, τη Ζωή του Παχούντη. Είναι μία συνάδελφος από την Αθήνα. Γιατί? Για να μιλήσει ο κόσμος για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Έχει ένα έχει συντάξει ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου να πει ο καθένας. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς για το τι θέλει, τελικά τι γνώμη έχει για την κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι, φυσικά. Αυτό έλεγα και πριν, ότι έχουμε ξεκινήσει με ένα μικρόφωνο και μια κάμερα και ρωτάμε τον κόσμο, όχι μόνο αυτούς που μπαίνουν μέσα στο περίπτερο, αλλά και τους έξω, να πούνε κάτι για την ΕΡΤ3. Μια ευχή. Αυτό, Μαρία, το είδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Μπορεί να είναι παρατήρηση, μπορεί να... Βέβαια. Και έχουμε και ένα βιβλίο πολύ ωραίο που γράφουμε. Φυσικά. Και ευχές όμως, έτσι, θέλουμε και ευχές. Είναι και τα πιτσιρίκια που εύχονται. Και έχουμε και ένα ωραίο βιβλίο στο οποίο γράφουμε τις ευχές. Έχει ήδη ξεκινήσει αρκετός κόσμος και γράφει. Νομίζω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εδώ είμαστε. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πει το βιβλίο των ευχών. Πάντως,
όλη αυτή την αγάπη από τον κόσμο, ότι λαμβάνουμε και εμείς εδώ από το περίπτερο 12, από το stand, είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντάς τον κόσμο, να συναντάς το κοινό, να συναντάς τους τηλεθεατές, να τους ακούς προσεκτικά, να σέβεσαι πάνω απ' όλα τη γνώμη τους και την άποψή τους. Και αυτό που θέλουμε όλοι να γίνουμε καλύτεροι, έτσι, είτε δουλεύουμε μπροστά είτε πίσω από τις κάμερες. Καλύτεροι, δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ που φαινόμαστε μπροστά από τις κάμερες, είναι τόσος κόσμος. Και για το αρχείο, το αρχείο της R3 είναι πολύτιμο. Πραγματικά, ποιες εκπομπές, ποια ντοκιμαντέρ και ποιες παραγωγές να επιλέξει κανείς για να χωρέσουν σε λίγα λεπτά στα τρέιλερ, σε όλα αυτά που θα ετοιμάσουμε και στις ειδικές παραγωγές, που να χωρέσει όλη αυτή η ιστορία. Πού να φέρω. Έτσι, πολύ σωστά τα λες. Πολύ ωραία είναι και τα πιτσιρίκια, ξέρεις, που λένε. Λέει, ας πούμε, θέλεις να πεις κάτι για τα 30 χρόνια. Χρόνια πολλά και γιατί όχι, να τα κατοστήσετε. Καλά, πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Επίσης ότι για πρώτη φορά αύριο φιλοξενούμε για αύριο τη συνέντευξη τύπου του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου θα γίνει με την ευκαιρία του νέου προγράμματος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου. Δίνουμε λοιπόν το χώρο, φιλοξενούμε εδώ το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, την κυρία Χρυσίδου, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Τεχνών, εδώ. Δεν ξέρω αν έχει χρόνο να πει κάτι και η συνάδελφος από την Αθήνα για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Θα μας πει η Έλση, είναι η κυρία Ζωή Παχούντη εδώ. Γεια σας και από μένα. Θέλετε να μας πείτε για τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής. Καλησπέρα. Είμαστε φέτος στο περίπτερο, έχουμε ετοιμάσει ειδικό ερωτηματολόγιο. Περιμένουμε τους πολίτες να μας πούνε τη γνώμη τους για την ΕΡΤ και τι δράσεις θα θέλανε σχετικά με την κοινωνική υπευθυνότητα. Σας περιμένουμε και θα χαρούμε πολύ. Έχετε μια εικόνα, τι σας λένε? Έχουν ακούσει αρκετοί για τα συμβούλια κοινωνικού ελέγχου, τους ενδιαφέρει πολύ το περιβάλλον και φυσικά η ΕΡΤ να κάνει δράσεις που να βοηθάει τους πολίτες και την κοινωνία. Η έρευνα θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ για την κοινωνική ευθύνη και έτσι θα έχετε περισσότερα. Ένα κοινωνικό, περισσότερο κοινωνικό προφίλ δηλαδή για την ΕΡΤ, έτσι, άνοιγμα στην κοινωνία θα μπορούσαμε να το πούμε ίσως. Το οποίο κάνει, έτσι, για να πούμε ότι πάντα κάνει ήδη δράσεις, και γι' αυτό θέλω να μάθουμε αν ο κόσμος ξέρει για τις δράσεις της ΕΡΤ και για να μας πούνε και ιδέες για το μέλλον, τι θέλουν να δουν από την ΕΡΤ. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, ακούγονται όλα αυτά. Περιμένουμε τα αποτελέσματα με αγωνία για να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και το περίπτερο εδώ. Και εμείς κάτι κάνουμε. Έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Συνομιλούμε έτσι λίγο και με τον κόσμο, με κλεφτές ματιές. Έλενα, τώρα μας επιφυλάσσει και μία βόλτα. Μας ετοίμασες μία βόλτα στο μέλλον.